Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Car Plus και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μια εκπομπή που έχει ένα σημαντικό προσκεκλημένο. Πρόκειται για τον Τάσο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Πάμε όμως να δούμε πρώτα τα θέματα αυτής της εκπομπής και μετά από λίγο πάλι εδώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι έγινε, καλώς σας βρήκαμε. Τάσος Μαρκουίζος Ιαβέρης. Ο άνθρωπος οδική ασφάλεια στην Ελλάδα εδώ και πόσα χρόνια, Τάσο? 33. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα, αλλά θα μιλήσουμε για κακουργήματα στους δρόμους ή τα λεγόμενα καθοδόν εγκλήματα, όπως μου τα είπε πριν λίγο ο Τάσος. Όμως ας πάρουμε μια μικρή ανάσα βλέποντας τη δοκιμή αυτής της εβδομάδας, το Audi A4 που παλιά λεγόταν A80. Και μετά από λίγο πάλι εδώ. Το 5ης γενιάς Audi A4 δεν είναι facelift, αλλά δεν ξαφνιάζει τον παραδοσιακό πελάτη του μοντέλου, καθώς παρά το ότι είναι κατά 90% φρέσκο, εξωτερικά φωνάζει A4. Βάση του είναι η πλατφόρμα MLB Evo της Audi, πάνω στην οποία το όμορφο αμάξωμα με ελαφρώς αυξημένες διαστάσεις προσφέρει μεγαλύτερους χώρους από το προηγούμενο μοντέλο, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή. Εκτός από τον αυξημένο χώρο για τους επιβάτες, μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών, που φτάνει τα 480 λίτρα, παρά το ότι στον πυθμένα του χώρου υπάρχει ρεζέρβα ανάγκης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στο βάρος, που είναι μειωμένο έως και 120 κιλά ανάλογα την έκδοση. Μπαίνοντας στην καμπίνα, καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτό το A4 είναι πραγματικά καινούριο. Υιοθετεί πιο νεανικό, λιτό στυλ που θυμίζει A3, ενώ οι αυξημένες διαστάσεις βελτίωσαν τους διαθέσιμους χώρους για τους επιβάτες που μπορούν άνετα να είναι έως και 5. Ο κινητήρας 1,4 TFSI του A4 που οδηγήσαμε είναι καινούριος, με απόδοση 150 ύπων και ροπή σχεδόν 26 χιλιογραμμόμετρα. Διαθέτει σύστημα Start-Stop, άμεσο ψεκασμό, Turbo και στην περίπτωσή μας συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο S-Tronic 7 σχέσεων που ενσωματώνει και λειτουργία ελεύθερου τροχασμού για οικονομία καυσίμου. Ο συνδυασμός κινητήρα κυβωτίου εξασφαλίζει για τα σχεδόν 1400 κιλά βάρους του αμαξώματος επιδόσεις με 8,5 δεύτερα για τα 0-100 και 210 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας, ενώ ο οδηγός αντιλαμβάνεται σε κάθε στιγμή τη σβελτάδα του συνόλου που κάνει την οδήγηση ευχάριστη ακόμα και σε στενούς επαρχιακούς δρόμους. Φυσικά οι επιδόσεις έχουν και το αντίτιμό τους, που στην περίπτωση της δοκιμής μας ήταν κατανάλωση 9,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Στη θέση του οδηγού εύκολα βρίσκεις τη ρύθμιση που ταιριάζει στο σωματότυπό σου και εντυπωσιάζεσαι από το virtual cockpit που σε κάνει να αισθάνεσαι χειριστής Boeing και Vale. Η διάχυτη πολυτέλεια και η άψογη συναρμογή των υλικών, μαζί με τον πλούσιο εξοπλισμό, την άπλετη ορατότητα και την αψεγάδιαστη εργονομία, σε κερδίζουν με το καλημέρα. Και στη συνέχεια πρέπει να γίνεις πολύ αυστηρός για να βρεις ελαττώματα. Οι θεωρητικές δυνατότητες κινητήρα κυβωτίου αποτυπώνονται και στο δρόμο, όπου το εντυπωσιακό αμάξωμα αποδεικνύεται ευέλικτο, ευθύβολο και ένα κομμάτι. Οι sport ρυθμίσεις διαφοροποιούν την απόκριση γκαζιού, τιμονιού και ανάρτησης, κάνοντας το βαρύ αμάξωμα πιο σκληρό σε αντιδράσεις, αλλά έτοιμο να αντιμετωπίσει τους αυξημένους ρυθμούς κίνησης που αποζητά ο χειριστής του. Το εφτάρι κυβότιο επιλέγει την κατάλληλη σχέση και καταφέρνει σχεδόν πάντα να κρύβει το μικρό κυβισμό του κινητήρα σε σχέση με τον όγκο και το βάρος της κατασκευής. Σε ανοιχτό δρόμο, η κεκτημένη ταχύτητα διατηρείται εύκολα και υποστηρίζεται τόσο από τη συμπεριφορά της ανάρτησης, όσο και από τα δυνατά φρένα, ενώ η ποιότητα κύλησης και η αεροδυναμική θόρυβη είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Σαν επουσιώδη μειονεκτήματα, θα σημειώσουμε τη μέτρια πληροφόρηση από το τιμόνι και το θόρυβο που παράγει ο κινητήρας όταν ζοριστεί. Κερασάκι στην τούρτα των θετικών εντυπώσεων, τα δυνατά φώτα και το άριστο σύστημα κλιματισμού εξαερισμού. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι το τετράθυρο σεντάν της Audi είναι τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το προηγούμενο, σε όλους τους τομείς και κυρίως την άνεση, την πολυτέλεια,
την οικονομία και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης του οδηγού. Είναι σύγχρονο, σβέλτο, με πλούσιο εξοπλισμό και αναμφίβολα κύρος, στοιχεία που θα το διατηρήσουν σαν διαχρονική αξία στην κατηγορία των premium μεσαίων οικογενειακών μοντέλων. Όλα τα παραπάνω στην τιμή των 34.240 ευρώ ή 32.540 χωρίς το e-tronic κυβότιο. Επανερχόμαστε λοιπόν με ένα καινούριο format εκπομπής, αλλά το επιβάλλουν οι μέρες. Οι γιορτινές μέρες που έρχονται, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι θα αυξηθούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και ο προσκεκλημένος ο οποίος θα μας τα πει σε λίγο. Ένα θέμα που τηλεοπτικά δεν πουλάει. Αλλά εμείς εδώ μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κανάλι οικονομικό και δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τροχέα όσο για κόστη, για αριθμούς. Τάσο Μαρκουίζο Ιαβέρη, λοιπόν, για πες μας, η υπόθεση τροχέα ή τα καθοδόν εγκλήματα που λέγαμε πριν, πόσο κοστίζει ετησίως στην πολιτεία? Είναι ευκαιρία, δηλαδή αυτό το κάνω μόνο όταν συναντώ πολιτικούς. Επειδή ξέρω ότι το κομμάτι θάνατος, αναπηρία, απόγνωση, κλεισμένα σπίτια βγάζουν κροκοδίλια δάκρυα και δεν συγκινούν, γιατί αυτό που κοιτάζει ο κάθε πολιτικός είναι αύριο το πρωί πώς θα επιστρέψει πίσω στους πολίτες και ένα ξεροκόμματο. Πάντα κάνω την εισαγωγή σε αυτούς μιλώντας για το οικονομικό κόστος. Έτσι λοιπόν θα σου πω ότι το 2014 στο Ζάπιο που ήταν η μέρα διαδοχής της Προεδρίας Ευρώπης, ναι, μετά από εμάς, στο παρελθόν, κάποια άλλη χώρα δεν θυμάμαι ποια είναι, διενεμήθησαν λοιπόν κάποια φυλάδια στα οποία περιλαμβάνονται μέσα το κόστος, το οικονομικό των τροχαίων δυστυχημάτων εγκλημάτων στην Ευρώπη και κατά αναλογία και στην Ελλάδα. Έβγαινε λοιπόν ότι το κόστος ήταν 12 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα, δηλαδή 33 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Την ημέρα. Και εμείς ψάχνουμε κάτι ψίχουλα για να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Όλα τα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εφαρμόσουν και να ψηφιστούν πονάνε. Βγάζουν αίμα. Δηλαδή λέει ο έμφυα. 2,5 δις. Ναι, αλλά θα ξεσπιτώσει τους Έλληνες. Κατέβασμα οι συντάξεις. Ναι, αλλά θα πεθάνουν οι παππούδες. Θα πεθάνουν και οι δυστυχισμένοι, δεν θα έχουν αγοράσει σοκολάτα στο εγγόνι. Όλα αυτά πονάνε. Ενώ μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα από τη μείωση της απόγνωσης του θανάτου, της δυστυχίας, της γενοκτονίας. Όπου τα χρήματα αυτά έτσι μπορείς να τα βάλεις στα ταμεία τα οποία θα τα πάνε προς υγεία, παιδεία, αξιοπρέπεια, φτώχεια, ανθρωπιστική βοήθεια, αντί να πηγαίνουν να συμμαζεύουν τις αλητίες των αλητών που κάνουν καθεδόν εγκλήματα, έτσι, κατά σειρώει κιόλας, και λες, θα μπορούσε να βγει ένας εμπνευσμένος πρωθυπουργός και να πει, λεφτά δεν υπάρχουν, το ξέρουμε, μπορούμε όμως να εξοικονομήσουμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, με αντίτιμο να μην σκοτώνουν τα παιδιά σας. Σώπα, ρε φίλε. Κι όμως. Να μην σκοτώ. Δεν το λέει. Κανείς. Δεν το λέει, γιατί όταν το έχω πει σε κάποιους μου λένε αυτά είναι κόλπα για να το βάλουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Γιατί εγώ τους λέω ότι αυτό πρέπει να το βάλετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Διότι οι άνθρωποι της Ευρώπης έχουν υψηλό επίπεδο συνέστησης του κινδύνου και ευθύνης και γι' αυτό έχουν φτάσει στο 99,5% οι Σουηδοί και 90% μειώσεις μιλάω. Και εμείς έχουμε ακόμα αυξητικές τάσεις και είμαστε η ουραγή της Ευρώπης σε επίπεδο γελοιότητας, ας πούμε. Να κάνουμε ένα break εδώ πριν γυρίσουμε ξανά να κάνουμε μια ανάλυση αυτών των 14 δισεκατομμυρίων. Για να πούμε το εξής. Εσύ έχεις μια εμπειρία από πολιτικούς, γιατί έχεις υπάρξει σύμβουλος οδικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ναι, όχι. Όχι, απλώς υπήρχε μια συνεργασία με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, ναι, 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 ο οποίος είχε ψηλό εισιτήριο πάνω στα θέματα αυτά και υποτίθεται θα μπορούσε να μου συμβουλώσει, ναι, αλλά δεν είχε προλάβει να καταγραφεί όλο αυτό και δεν ήθελα να είμαι και επίσημα σύμβουλος κάπου, αλλά μπορούσε να λέω την άποψή μου, ναι. Ωραία. Μέσα με αυτό το καθεστώς θυμάμαι υπήρχε μια μικρή κίνηση. Η οποία φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν προλάβει διότι δέχτηκε επίθεση. Κάτι άλλο, από τότε που άρχισε η κρίση, από το 2008, άκουσες ποτέ κάποια οργανωμένη κίνηση για το θέμα οδικής ασφάλειας, έστω και σε προεκλογικές εξαγγελίες κόμματος από τις τόσες εκλογικές αναμετρήσεις? Όχι, και είναι πραγματικά απίστευτο, διότι στον δρόμο κυκλοφορούν, είτε οδηγώντας, είτε περπατώντας, είτε συνεπιβαίνοντας, είτε κάνοντας ποδήλατο, είτε πάνω σε γάιδαρο, είτε στο χωριό, όλοι οι Έλληνες. Όλοι κινδυνεύουν, όλοι έχουν εμπειρίες τραγικές και βιώματα από αποχώρηση, τελετή αποχωρισμού παιδιού, από θάνατο, από αναπηρία, στα ΚΑΤ, κομμένα πόδια, ακροτηριασμοί. Όλοι έχουν, αλλά επειδή ο Έλληνας είναι ανόητος, δεν έχει το νου του δηλαδή, που ανοησία επαναλαμβανόμενη σημαίνει χρόνια αίτητη λιθιότητα, θεωρεί ότι δεν του συμβεί ποτέ.
Μάλιστα. Εκεί... Και το αποπέμπει από πάνω. Αυτό είναι άγνοια κινδύνου, δεν είναι τελικά. Αυτό είναι άγνοια κινδύνου που δημιουργείται από την ανοησία που έχει ξεκινήσει από την κακή παιδεία που έχει φύγει από το σπίτι μέσα. Και δεν εννοούμε βέβαια μόνο για οδηγική παιδεία, εννοούμε και για γενική παιδεία. Μιλάμε για, ούτε καν για οδική, είπε οδηγική, άστι έξω. Ούτε καν για οδική. Μιλάμε για κουλτούρα και πολιτισμό. Εδώ για, που δένει και λίγο με το οικονομικό, θα σου έλεγα γιατί σημαίνει αυτό. Υπήρχε μια μελέτη από ένα πανεπιστήμιο στο Ντόρμουθ, όπου βγάλανε ότι είναι ευθέως ανάλογη η καθοδόν άθλια οδική συμπεριφορά με την οικονομική διαφθορά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό όταν εγώ παραβιάζω ένα κόκκινο και εσύ περνά με πράσινο το δικαίωμα του να περάσει. Και εγώ απαξιώνω τη ζωή σου, ρε παιδί μου, σε δημόσια θέαση σημαίνουν αυτά τώρα, έτσι. Και, τη ζωή, και τα παιδιά σου θα μείνουν δυστυχισμένα και ορφανά. Θα έχω φορολογική συνείδηση σε ένα δωμάτιο κρυφά μαζί με τον λογιστή μου να μην κλέψω έτσι ώστε να πληρώσει εσύ το αναλογούν ποσό που θα έπρεπε να έχω πληρώσει εγώ. Και είμαστε νούμερο ένα πάλι και σε αυτό. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω στην οδική ασφάλεια και στα καθοδόν εγκλήματα, να αναλύσουμε αυτά τα πολλά δις που κοστίζει ετησίως το θέμα των τροχαίων. Εγώ δεν σου αναλύσω ακριβώς. Θα σου πω τα 12 είναι στάνταρ μελετημένα και δοσμένα από τις αρμόδιες επιτροπές που τα έχουν βγάλει. Θα σου προσθέσω μερικά ακόμα. Αυτό είναι το πάτος. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή. Το μίνιμουμ είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Εδώ όμως έχουμε επιπλέον κοστολόγια. Που τα κοστολόγια προκύπτουν από την 20-πλάσια, αν θέλεις, διαφθορά μέσα στα φαρμακευτικά και στη διακίνηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων μεταξύ εταιριών και ιδρυμάτων νοσοκομιακών κτλ. Και λέει 20-πλάσια υπερτιμολόγηση. Αν λοιπόν μέσα στα 12 δις έχεις 2 δις από φαρμακευτικά συσκευάσματα και μέλη και τεχνικά όλα κτλ. Και βάλεις επί 20, τότε αυτά τα 2 αντίστοιχα δισεκατομμύρια που αντιστοιχούν σε αυτά, επί 20 θα γίνουν 40 ή επί 10 θα γίνουν 20. Δηλαδή, αυτόματα το 12 πάει στο συν 20, ας πούμε. Σταματάει το μυαλό. Έχεις τώρα το τουριστικό προϊόν που δεν το καταλαβαίνει κανένας και μιλάμε για τον μπατηροτουρισμό που έχουμε και τα 21 εκατομμύρια γίνανε 26, αλλά χάσαμε το 30% των εσόδων, γιατί έρχονται όλα τα αποβράσματα της Ευρώπης που έρχονται σε μια χώρα αποδεδειγμένης ανομίας βάσει και του τραγουδιού Alcohol is free. Βεβαίως, το θυμάμαι. Και αντί λοιπόν να προσβλέπουμε, ας πούμε, στην αύξηση, την ποιοτική αύξηση του τουρισμού με τουρισμό για 9 μήνες, για 9 μήνες στην ενδοχώρα με αρχαιολογικό, αγροτικό, συνεδριακό, θρησκευτικό, ό,τι θέλεις. Κάποια στιγμή που θα έρχονται άνθρωποι με τα ακριβά τους αυτοκίνητα, με την οικογένειά τους, να πάνε, ξέρω εγώ, στους Δελφούς, να δουν τα αρχαία, να πάνε στο Καλαξίδι να φάνε ψάρια, να πάνε στην Ιταία και να πάρουν αναμνηστικά και να αφήσουν χρήματα. Αυτοί δεν έρχονται διότι οι ταξιδιωτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από τις περισσότερες χώρες, λέει μην πηγαίνετε στην Ελλάδα, μην οδηγείτε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μην νοικιάζετε αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι και οδηγείτε το κοσμική. Και άλλη απώλεια χρημάτων. Και το ασφαλιστικό, όπου δεν υπάρχουν πια χέρια, και λέει ότι θα δουλεύουν, αν θέλει, θα δουλεύει ένα και θα περιμένουν να πάρουν σύνταξη 4 παππούδες. Ναι, οι οποίοι δεν γίνεται. Δεν θα πάρουν ποτέ φυσικά. Άρα έχει τρομακτικό κόστος. Και υπάρχει και άλλο κόστος το οποίο δεν το είχα συνυπολογίσει. Αν θες το λέω τώρα ή το λέω μετά. Θα το πούμε στην τελευταία ενότητα αυτής της εκπομπής. Γιατί τώρα θα πάμε να δούμε ότι η τετρακίνηση δεν καταργήθηκε. Υπάρχει. Και υπάρχει και κάνει θαύματα. Και συγκεκριμένη τετρακίνηση που θα δούμε ευθύς αμέσως, θα δείτε ότι μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο να σκαρφαλώσει σε μέρη που δεν διανοείται κανείς. Η Subaru είναι εδώ και 60 χρόνια σημείο αναφοράς για το αποκλειστικό σύστημα μόνιμης συμμετρικής τετρακίνησης, γνωστό σαν Symmetrical All-Wheel Drive. Ένα σύστημα τόσο ισορροπημένο όσο και συμμετρικό, αφού βρίσκεται αμφίπλευρα από τον κεντρικό άξονα του αυτοκινήτου σε τέλεια ευθεία. Το σύστημα αυτό κατανέμει τη ροπή και στους 4 τροχούς ανάλογα με τις πληροφορίες που παίρνει από το κεντρικό διαφορικό και το σύστημα δυναμικού ελέγχου του οχήματος. Το κεντρικό διαφορικό φροντίζει για τη σωστή κατανομή ροπής μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα κίνησης, ενώ το σύστημα VDC με ηλεκτρονικούς αισθητήρες λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους, ώστε σε συνδυασμό με το κεντρικό διαφορικό να κατανέμει τη ροπή στον τροχό που χρειάζεται. Έτσι, στη δοκιμασία της μεταλλικής ράμπας με νερό, ένα Forester ανεβαίνει σε συνθήκες ελάχιστης έως καθόλου πρόσφυσης όταν κάποιος τροχός ανακτήσει έστω και στιγμιαία πρόσφυση. Η δοκιμασία αυτή αποδεικνύει ότι όταν σε μια απότομη στροφή ή ελιγμό του αυτοκίνητου χάσει πρόσφυση, το VDC το βοηθά να μείνει στην πορεία του, επεργώντας την κατανομή ροπής, στην ισχύ του κινητήρα και στα φρένα, σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Και για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι ακούμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Συνεχίζουμε λοιπόν για το θέμα της οδικής ασφάλειας με προσκεκλημένο τον Τάσο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Και αν νομίζετε ότι τα κοστολόγια είναι μόνο αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα, δεν είναι έτσι. Ας δούμε τι άλλο επιβαρύνει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Είναι αυτό που μου πάει τι 30, τι 40, τι 50. Το πρώτο βασικό δικαιολογημένο, και όπως εξήγησα, έρχεται να προσθεθεί και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε προχθές στην τηλεόραση, όπου είπαν ότι 300.000 Ελληνόπουλα έχουν μεταναστεύσει και έχουν πάει στο εξωτερικό, δεν βρίσκουν δουλειές και αποδίδουν. Και αυτά τα 300.000 Ελληνόπουλα που έχουν πάει στην Ευρώπη δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα 9 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και λέω κι εγώ. Τα τελευταία αυτά χρόνια που το παρακολουθώ και άλλα 30-40 χρόνια πριν που το παρακολουθώ μέσα από τα εξήντα. Έτσι, μπράβο. Έχουμε 1.200.000 Ελληνόπουλα που δεν έχουν γεννηθεί. Για ποιο επειδή λόγο? Είναι γενοκτονία. Επειδή αυτοί που σκοτωθήκανε, οι νέοι, και αυτοί που σακατευθήκαμε είναι ανάπηροι. Το πάθανε αυτό πριν γεννήσουν, δηλαδή η πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ 15 και 30, έτσι δημιουργείται μείωση πληθυσμού με γενοκτονία. Είναι αυτό που λέμε γενοκτονία των ποντίων. Εδώ είναι γενοκτονία των Ελληνοπαίδων καθημερινά, κάθε μέρα. Άρα πρέπει να κάνουμε αναγωγή αυτού του 1.200 λοιπόν επί τα 9 δις που είναι 4 φορές πάνω είναι 36 δις. Ετησίως. Ετησίως. Είναι άλλα 35. Πού είπαμε 70, δηλαδή για να καταλάβουμε. Διαλύομαστε. Εδώ μιλάμε για το 50% του ΑΕΠ το οποίο πετάγεται ματωμένο στην άσφαλτο. Ματωμένο στην άσφαλτο. Δηλαδή μιλάμε για την απόγνωση. Και δεν το μνημονεύει κανείς. Εδώ ψάχνουν να βρουν χρήματα με τον τουφέκι, δεν το μνημονεύει κανείς. Αν προσθέσει βέβαια και το μηδενισμό παραγωγής μιας οικογένειας που έχει νεκροφιλεί στο παιδί της. Τι παραγωγή θα κάνει. Τελείωσε το σπίτι, έκλεισε. Όμως, Τάσο, τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της κρίσης και της μείωσης κυκλοφορίας, έχουν μειωθεί τα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί αυτά τα καθοδόν εγκλήματα που λέμε. Όχι, όχι. Δεν έχουν μειωθεί. Υπάρχει μια μεθόδευση. Τυχαία είχα πάει στο Υπουργείο Υγείας, λέγοντας, συζητώντας να γίνει μια διερεύνηση αν καταγράφονται στα ιατρικά κέντρα της επαρχίας. Όταν μπαίνουν κάποιοι κομματιασμένοι, από τι μπαίνουν κομματιασμένοι. Ναι. Και όταν, έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι ή αποκρύπτονται ή τους διαφεύγει. Υπάρχει μια δυναμία παρακολούθηση σίγουρα που την ξέρω από το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, ας πούμε, που λέει, ας πούμε, ότι στους βαρύς τραυματίες υπάρχει, από την ώρα που φεύγουν από το σημείο του συμβάντος ως την στιγμή του θανάτου, υπάρχει αδυναμία παρακολούθηση περίπου 30%. Σε 2.500 κάθε χρόνο που έχουμε βαρύς τραυματίες, είναι άνθρωποι που το 20% να πούμε είναι 500, ας πούμε. Έχεις και βγάζουν κάποια νούμερα τα οποία μιλάνε για 800-900 νεκρούς όταν οι επίσημες στατιστικές στο εξωτερικό, η AZT ή η Παγκόσμια Μέτρηση μιλάει για 13 νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή βγάζει 1.300 και είμαστε 11 εκατομμύρια, δηλαδή 1.450, σύν την αδυναμία παρακολούθησης πάει 1.800, τότε εκείνη τη στιγμή είμαστε σχεδόν όπως είμαστε παλιότερα. Σε μια περίοδο που όλες οι άλλες χώρες καλπάζουν μειώσεις, εμείς κάνουμε σημειωτών μειώσεις, άρα μεγαλώνει η ψαλίδα, άρα πάμε χειρότερα. Να σε ρωτήσω, από αυτές τις απώλειες, κυρίως, τι αναλογία έχουμε, πεζοί, εποχούμενοι σε δίκυκλα ή σε αυτοκίνητα? Κοίταξε, δίκυκλα, ποδήλατα, μηχανάκια, πενιντάρια, αυτά που με τις ευχές της πολιτείας και με την άδειά της και τις ευχές του μπαμπά οδηγεί ένα 13χρονο, 14χρονο, 15χρονο, 16χρονο, το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο που είναι το παπί, παρασυρμένοι άνθρωποι, ας πούμε, λυμένοι άνθρωποι μέσα. Οι ταχύτητες με τις οποίες καταλήγουν έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ οι σοβαροί τραυματισμοί και οι παραπληγίες και οι τετραπληγίες και τα ζόμπι. Διότι ήμουν προχτές. Τα ζόμπι? Είναι ζωντανός νεκρός. Μάλιστα. Είναι η χειρότερη μορφή αυτή που ακούμε τώρα. Εκτός από τους νεκρούς, έχουμε τους ζωντανούς νεκρούς. Άλλο κάνεις τελετή αποχωρισμού του ανθρώπου σου και άλλο τον έχεις να αναπνέει στο σπίτι για 20 χρόνια με νεκρό μυαλό. Είναι πολύ χειρότερο. Ας το έχουν κατά νου, αυτές οι ταχύτητες που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις είναι ασήμαντες. Δηλαδή, για κρανοκεφαλικές κακώσεις που είχα πάει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την περασμένη εβδομάδα, οι ταχύτητες που δημιουργούν ζημιές στον εγκέφαλο, και ειδικά οι πλευρικές, δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 7, 8, 10 χιλιόμετρα. Και να θυμίσω τον Γιάνκοβιτς, ο οποίος με 5 χιλιόμετρα έμεινε μόνιμα ανάπηρος, παραπληγικός. Έτσι, άρα μιλάμε για τεράστιο αριθμό αναπήρων. Οι οποίοι δεν κυκλοφορούν γιατί δεν τους επιτρέπουμε να κυκλοφορήσουν. Πάντως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι φταίνουν τα βυγίκλα. Φταίνε αυτοί οι οποίοι οδηγούν τα βυγίκλα κυρίως. Βεβαίως, ποτέ δεν φταίει το όχημα. Και αυτό είναι, αν θυμάσαι, που λέγαμε και σχολιάζαμε και λέγαμε, που λέγανε παλιά, φταίει, λέει, ο παράγον οδηγός, παράγον όχημα και ο παράγον οδός. Όχι. Παράγον άνθρωπος. Ο οποίος οδηγεί, συνεπιβαίνει, περπατάει, είναι κατασκευαστής δρόμων, είναι παραλήπτης έργων, είναι ο συντηρητής του αυτοκινήτου, είναι αυτός που πληρώνει ή δεν πληρώνει και λέει βάλουμε τα χειρισμένα λάσκα ή βάλουμε μητασιών. Είναι αυτός που δεν θεωρεί ότι το αυτοκίνητο είναι χρηματοκιβώτιο, στο οποίο βάζει ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Προσωπικά, εσύ τι πιστεύεις, ότι οι οδηγοί μοτοσυκλετών που οδηγούν αυτοκίνητα είναι καλύτεροι οδηγοί στο αυτοκίνητο? Θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα καλύτεροι και εμπιστεύονται όταν οδηγούν το δίκυκλο. Mm-hmm. Έτσι, εμπιστεύονται τους οδηγούς,
οι οποίοι δεν παρατηρούν, δεν τους βλέπουν. Δίκυλο. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς ακριβώς. Εν τω μεταξύ, το θέμα δεν είναι να έχουμε μπερδέψει το μέσο με το οποίο βλέπουμε. Λέει τον είδε από τον καθρέφτη. Μα και να κοιτάξει ή να μην κοιτάξει. Άλλο το κοίταξε και άλλο το είδε. Τα μάτια περνάνε τις προσλαμβάνουσες, το μυαλό διαχειρίζεται την πληροφορία. Αυτό βλέπει ανεγκέφαλη. Είμαι μυαλό στα κάγκελα, δεν βλέπει κανένα τίποτε. Πάμε να δούμε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός αναβάτη, ο οποίος οδηγεί με επιτυχία ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτοκίνητο. Και μιλάμε για τον αναβάτη της Yamaha στα MotoGP, τον Χόρχε Λορέντσο, ο οποίος οδηγεί μια Φόρμουλα 1 της Mercedes, την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2017. Η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια της Φόρμουλα 1 Mercedes και ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μοτοσικλέτας Χόρχε Λορέντσο συναντήθηκαν για μια δοκιμή της μηχανής από τον άνθρωπο στο Silverstone τον περασμένο μήνα. Ο Χόρχε πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γίνει ο 4ος πρωταθλητής MotoGP στην ιστορία που δοκιμάζει Φόρμουλα 1. Μετά από ένα πρόγραμμα εγκλιματισμού στη διάρκεια του οποίου πήρε μία γεύση με ένα μονοθέσιο F2 στο Σέτερτον, ο 29χρονος Ισπανός οδήγησε την W05 στη Βρετανική πίστα αγώνων Φόρμουλα 1 και στη συνέχεια δήλωσε. Όταν ήμουν παιδί 8 ετών, συνήθιζα να ονειρεύομαι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Φαινόταν αδύνατο. Το να οδηγώ ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1 φαινόταν πιο αδύνατο. Και όμως συνέβη. To be able to fly a Formula 1 was even more impossible and finally was a dream come true. Riding a motorbike for me is like... Η οδήγηση μιας μοτοσυκλέτας είναι όπως το περπάτημα για μένα. Αλλά η οδήγηση μιας Φόρμουλα 1 είναι κάτι εντελώς νέο. Αυτό που φαίνεται σαν μια γρήγορη στροφή σε μια μοτοσυκλέτα είναι μια αργή στροφή για μια Φόρμουλα 1. Απόλαυσα αυτή την εμπειρία στο μέγιστο και ένα όνειρό μου έγινε πραγματικό. Εμείς απλά να θυμίσουμε ότι η Φόρμουλα 1 W05 κέρδισε το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 φέτος, ενώ ο Χόρχε Λορέντσο ήταν τρίτος στο MotoGP. Νομίζω ότι με τον προσκεκλημένο μας θα πρέπει να κλείσει αυτή εδώ η εκπομπή. Ας του δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μας πει τη συμβουλή αυτής της εβδομάδας. Ναι, θα τη στηρίξω λοιπόν πάνω στο κομμάτι της αυτοεκτίμησης, όπου αυτοεκτίμηση είναι αυτό που θα πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει πόσο σημαντικός πολύτιμος, ανεκτίμητος, αναντικατάστατος, αγαπημένος και λατρεμένος είναι για τους ανθρώπους που τον περιμένουν στο σπίτι και θα πρέπει να φροντίζει και να δεσμεύεται να φτάνει κάθε απόγευμα να τους κάνει αγκαλιές. Και η συμβουλή είναι κάθε πρωί, την ώρα που κλείνουν την πόρτα του σπιτιού, για να πάνε προς το αυτοκίνητό τους ή προς τη μοτοσυκλέτα τους ή να πάνε με τα πόδια στο λεωφορείο. Πριν κλείσουν την πόρτα, να κοντοσταθούν για μερικά δέκατο δευτερολέπτου και να σκεφτούν. Πόσες αγκαλιές με περιμένουν το απόγευμα? Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εδώ. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.